Καλημέρα και από μένα, σύντροφοι και φίλοι. Η σημερινή εκδήλωση εδώ στις Βρυξέλλες μετά από την πρόσκληση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και το Αιγαίο, όπως αναλυτικά περιγράφηκαν και από την προηγούμενη παρέμβαση του Κώστα Παπαδάκη, με τη διαμορφωμένη εκρηκτική κατάσταση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμα πιο μαζικά κύματα προσφύγων που θα αναζητήσουν διέξοδο προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Ως κόμμα εντοπίζουμε τις ρίζες του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος στην ίδια την πηγή με αυτή που γεννά τις τεράστιες ανισότητες, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και της χώρας μας όπως και όλου του κόσμου, στη βαρβαρότητα του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Οι κύριοι λόγοι που κάποιος φεύγει από την πατρίδα του είναι δύο. Ή για να γλιτώσει από τον πόλεμο και το θάνατο, αυτός που τον αποκαλούν πρόσφυγα, ή για να γλιτώσει από τη φτώχεια και την εξαθλίωση που προκάλεσε η αποικιοκρατία, ο υπεραλισμός της χώρας του, ο αποκαλούμενος μετανάστης. Υπάρχει αλήθεια τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις αιτίες που γεννούν την προσφυγιά ή τη μετανάστευση που να δικαιολογεί αυτό το χωρισμό που με τόσο θέρμη υπερασπίζεται από όλους τους αστικούς μηχανισμούς. Του πρόσφυγα δηλαδή που φεύγει από ανάγκη και του μετανάστη που φεύγει δήθεν από επιλογή. Ποιες είναι λοιπόν οι επιλογές που έχει ένας εν δυνάμει μετανάστης? Μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στη φτώχεια και την εξαθλίωση ή την ελπίδα για μια ανθρώπινη ζωή, με τις όποιες βέβαια πιθανότητες έχει αυτή η ελπίδα να πραγματοποιηθεί. Ποιος λογικός άνθρωπος δεν θα διάλεγε το δεύτερο? Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τους ανταγωνισμούς μεταξύ των τμήματων του κεφαλαίου σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, επισημαίνοντας τους μεγάλους κινδύνους για εκδήλωση νέων υπεραλιστικών επεμβάσεων και πολέμους για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους. Το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα, τις νέες αγορές που τελικά συνοψίζονται στον υπέρτατο του καπιταλιστικό κέρδος. Σε αυτό το πλαίσιο, χώρες διαλύονται, άνθρωποι ξεριζώνονται και κυνηγημένοι τρέχουν να σωθούν από το θάνατο ή την εξαθλίωση. Οι εξελίξεις επαληθεύουν όσα έγκαιρα είχαμε επισημάνει, ότι το προσφυγικό δεν μπορεί να επιληθεί από τις υπεραλιστικές δυνάμεις και τις εκάστοτε αστικές κυβερνήσεις που εμπλέκουν τη χώρα μας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς που μυρίζουν μπαρούτι. Σχεδιασμούς όπως η πρόσφατη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, την οποία προετοίμασε βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την επικύρων σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί η πολιτική τους είναι εχθρική για πρόσφυγες και μετανάστες, συνένοχη με ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, και η προσφυγιά είναι παιδί αυτών των υπεραλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Αν αναλογιστούμε τη γεωγραφική θέση της χώρας μας, βγαίνει άμεσα το συμπέρασμα γιατί αποτελεί βέβαια και την πρώτη χώρα υποδοχής αυτών των κυνηγημένων ανθρώπων. Και είναι κυνηγημένος γιατί κανένας δεν φεύγει από την πατρίδα του αν οι ίδιες οι συνθήκες αυτής δεν τον διώξουν. Οι συνθήκες δε αυτές είναι τέτοιες που τον κάνουν να ψηφά τον κίνδυνο ακόμα και του πνιγμού ή των άλλων κινδύνων που η φυγή του εγκυμονεί. Αυτό αποτυπώνεται γλαφυρά και στα στοιχεία της ΗΠΑ της αρμοστίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οποία από το μήνα Νοέμβρη προκύπτει ότι στην Ελλάδα βρίσκονται 109.000 πρόσφυγες και μετανάστες, οι 70.200 βρίσκονται στην ενδοχώρα και 38.800 στα 5 νησιά του Αιγαίου, αυξημένα συγκριτικά με τα στοιχεία των προηγούμενων χρόνων κατά 20.000 περίπου. Βέβαια, σήμερα τα στοιχεία αυτά είναι διαφορετικά, με τους πρόσφυγες και μετανάστες να έχουν ήδη αυξηθεί αρκετά. Η όλη η εικόνα που σήμερα επικρατεί στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά, τα οποία έχουν ξεπεράσει σχεδόν στο δεκαπλάσιο τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να φιλοξενήσουν, μιλάει πραγματικά από μόνη της. Στη Μόρια στηβάζονται σήμερα πάνω από 20.000 άνθρωποι, ενώ η χωρητικότητά της είναι μόλις 2.800 θέσεων. Μιλάμε δηλαδή σχεδόν για 8 φορές πάνω από τη χωρητικότητά τους. Στο Βαθύ βρίσκονται πάνω από 9.000 σε αρχική χωρητικότητα 680 θέσεων, 13 φορές δηλαδή περισσότεροι. Στη Χίο, στη Βιάλη βρίσκονται περίπου 6.500 άνθρωποι με αρχική 1.100 θέσεις. Δεν μιλάμε δηλαδή πια απλά για ανθρώπους στιβαγμένους μέσα στο ΚΙΤ, αφού αυτοί μάλλον αποτελούν τη μειοψηφία σε σχέση με όσους τοποθετούνται πλέον σε αυτοσχέδιες σκηνές στα γύρω χωράφια.
δεν είναι υπερβολή να πεις ότι έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη πόλη στη Μόρια, μια παραγκούπολη για να είμαστε πιο ακριβείς. Πάνω από τους μισούς από αυτούς δεν έχουν πρόσβαση ηλεκτρικό ρεύμα, παντελώς εκτεθειμένοι σε όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, χωρίς υποδομές, για τις ελάχιστες υποδομές για την υγιεινή τους. Γνωρίζουν δηλαδή με τον πιο απάνθρωπο τρόπο τον λεγόμενο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Η διαπίστωση που έκανε στην τελευταία μας επίσκεψη στο κήτη της Μόριας ο υπεύθυνος Ευρωπαίος Επίτροπος, ότι είναι απορίας άξιο πως σε αυτές τις συνθήκες δεν είχαμε περισσότερους θανάτους, αν και είναι πραγματικά εύλογη, ακούγεται μάλλον προκλητική όταν διατυπώνεται από αυτούς που ελέγχουν την τήρηση των όρων εγκλωβισμού των προσφύγων και μεταναστών. Με το νομοσχέδιο για το άσυλο που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Ελληνική Βουλή, θα οξυνθεί το πρόβλημα του μαζικού εγκλωβισμού με ταυτόχρονη αύξηση της καταστολής και περιορισμό των δικαιωμάτων. Σκοπεύει να κρατήσει κρατούμενους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, τόσο αιτούντες άσυλο, όσο και ανθρώπους που οι αιτήσεις τους έχουν απορριφθεί και μέχρι να προχωρήσει η απέλασή τους. Με λίγα λόγια, η χώρα θα γεμίσει με φυλακές ανθρώπων που δεν έχουν κάνει κάποιο έγκλημα, αλλά προσπάθησαν να φύγουν για ένα καλύτερο αύριο. Σε εφαρμογή της θέσης ότι οι περισσότεροι είναι οικονομικοί μετανάστες και όχι πρόσφυγες, προχωράει η κατηγοριοποίηση των αιτήσεων διεθνούς προστασία με βάση την εθνικότητα για να διαπιστωθεί αν έχουν το λεγόμενο προσφυγικό προφίλ που τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι ελληνικές κυβερνήσεις το φιλοτεχνούν κατά το δοκούν και με βάση τα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα και παζάρια με τρίτες χώρες. Με τη δημιουργία καταλόγου τάχα ασφαλών χωρών καταγωγής ή ακόμα και ασφαλών δίθεν περιοχών καταγωγής μέσα στην ίδια τη μη ασφαλή χώρα, καθώς και ασφαλών τρίτων χωρών, έχουν στόχο να απορρίπτονται μαζικά και με συνοπτικές διαδικασίες οι αιτήσεις ασύλου, να απελάβνονται οι αιτούντες σε αυτές τις χώρες χωρίς ουσιαστική εξατομικευμένη εξέταση, όπως απαιτείται από τη Συνθήκη της Γενέβης. Όμως τα στοιχεία ακόμα και για αυτόν τον απαράδεκτο διαχωρισμό μεταξύ προσφύγων και μεταναστών που επιχειρούν να κάνουν, τους διαψεύδουν. Σύμφωνα με όσα έχει συγκεντρώσει από τις ελληνικές αρχές, είπατε, η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η αφήξη στην Ελλάδα μέσω του θαλάσσια από τον Εύρο από τις αρχές του 2019 έως και την 31η Αυγούστου ήταν 25.307 άτομα. Από αυτούς, το 38,8% ήταν από το Αφγανιστάν, 20,6% Σύριοι, 9,5% Κονγκολέζοι και το 7,8% Ιρακινοί, το 6,6% Παλαιστίνοι, το 1,9% από το Ιράν, ενώ ποσοστό 13,8% υπάγεται στην κατηγορία άλλες εθνικότητες. Στο νομοσχέδιο και βέβαια και με τις δικές τους κρίσεις, οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν ότι πληρούν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που φέρουν, ας πούμε, που έχουν το λεγόμενο προσφυγικό προφίλ. Στο νομοσχέδιο ενσωματώνονται, στο νομοσχέδιο που έφερε στην Ελληνική Βουλή η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, ενσωματώνονται τρεις βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τους πρόσφυγες και το άσυλο. Οδηγίες που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να συμπυκνώνουν το συνεχή κατήφορο της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα των βασικών δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών, όπως αναλύθηκε και προηγούμενα. Και όλα αυτά, την ώρα που το αποτάμιο των ξεριζωμένων από τους δικούς τους ανταγωνισμούς και αντιθέσεις από τις επεμβάσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο και μεγαλώνουν. Βέβαια, τα περισσότερα μέτρα είχαν ήδη ψηφιστεί και εφαρμοστεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με κορυφαία βέβαια την απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που οδήγησε στο διπλό εγκλωβισμό, στο να γίνει κόλαση ζωή των προσφύγων και βέβαια των μόνιμων κατοίκων στα νησιά. Επίσης, όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, πλην του ΚΚΕ, συμφωνούν με τον κανονισμό του Δουβλίνου, παρά τις όποιες, αν θέλετε, παρατηρήσεις κάνουν και όχι βέβαια σε θετική κατεύθυνση. Γενικότερα συμφωνούν με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο, που θεωρεί τις χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα ως αυτόματα υπεύθυνες για τους ακτούντες άσυλο, απαγορεύοντας τις λεγόμενες δευτερογενείς μετακινήσεις, δηλαδή να μεταβούν οι πρόσφυγες και μετανάστες στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Που σύμφωνα και με τα δικά του στοιχεία, βέβαια, ένα πολύ μικρό ποσοστό επιθυμεί να παραμείνει στη χώρα μας. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσουν και οι δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά της κυβέρνησης την ημέρα ανακοίνωσης της επαναφοράς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
που στόχο έχουν την ένταση καταστολή σε βάρος προσφύγων και μεταναστών, όπως γινόταν βέβαια και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη έδειξαν και τα πρώτα δείγματα γραφής, με τις πρώτες απελάσεις που έκαναν πριν λίγες μέρες από τη Λέσβο, θέλοντας, αν θέλετε, να περάσουν και μηνύματα προς διάφορες πλευρές. Είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη λειτουργία των κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων στα νησιά, όπου θα συνεχίσουν να στηβάζονται χιλιάδες κατατρεγμένοι, καταδικασμένοι σε διπλό εγκλωβισμό, σε βάρος των ίδιων και των κατοίκων στα νησιά. Μιλάμε κυριολεκτικά για φυλακές, χωρίς δικαίωμα εξόδου από αυτές, στο πρότυπο άλλων τέτοιων κέντρων που λειτουργούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου, που συνδέεται με τις άμεσες συναστροφές, σημαίνει ουσιαστικά το δραστικό περιορισμό στο δικαίωμα παροχής ασύλου σε ανθρώπους που το δικαιούνται, με ταυτόχρονη ένταση των επαναπροωθήσεων και απελάσεων με συνοπτικές διαδικασίες. Άλλωστε, αν επρόκειτο για πραγματική επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου, δεν θα χρειαζόντουσαν τη δημιουργία τόσων απάνθρωπων δομών που ετοιμάζουν να θέσουν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα. Η ένταση της καταστολής στα σύνορα και την υπηρετική Ελλάδα σε βάρος προσφύγων και μεταναστών με τη συγκρότηση του ενιαίου φορέα επιτήρησης συνόρων περιλαμβάνεται και αυτή μέσα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ευρυδικό σώμα στελεχωμένο από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας με το βλέμμα στραμμένο και στην καταστολή του λαού. Και στον αντίποδα αυτών, ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει γιατί η κυβέρνηση, όπως λένε, έρχεται στα λόγια του με την επαναφορά του Υπουργείου Μετανάστευσης. Αυτό όμως που επί της ουσίας ομολογεί είναι ότι και οι δύο υπερασπίζονται την ίδια αντιδραστική πολιτική. Πέρα από τη συμφωνία τους βέβαια στο μάθημα της εμπλοκής της χώρας στα υπεραλιστικά σχέδια και τους ανταγωνισμούς, που είναι η αιτία του ξεριζωμού και για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών που φτάνουν στη χώρα μας. Φίλες και φίλοι, η στάση και η θέση των άλλων δυνάμεων, παρά τις όποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις, διευκολύνει τη συνέχιση αυτής της επικίνδυνης πολιτικής του μαζικού εγκλωβισμού στα νησιά, αφού αποδέχονται ουσιαστικά τη λειτουργία των hot spot, αρκεί αυτή να μην είναι στην πόρτα τους. Τελικά υιοθετούν τα αιτήματα που θέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας τον λαό των νησιών να τα αποδεχθούν. Ένα τέτοιο σκηνικό προετοιμάζεται, αν θέλετε, και τις επόμενες μέρες και από τους διάφορους θεσμικούς παράγοντες στα νησιά. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Δήμαρχη των νησιών, χρησιμοποιούν ρητορική και συνθήματα που αξιοποιούνται από αντιδραστικές δυνάμεις, ποτίζοντας με το ρατσιστικό δηλητήριό τους στους κατοίκους των νησιών. Τέτοιο είναι και το σύνθημα που προβάλλουν με αφορμή τις κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται τις επόμενες μέρες. Το σύνθημα «Θέλουμε πίσω τα νησιά μας, θέλουμε πίσω τη ζωή μας». Αναφέρεται δηλαδή σε εισβολή στα νησιά, ενισχύοντας τη θέση της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες αποτελούν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια. Υπερτονίζουν την ανάγκη φύλαξης των συνόρων έναντι προσφύγων και μεταναστών, την περισσότερη καταστολή στα νησιά με τη δημιουργία κλειστών κέντρων και επιπλέον μέτρων κατά των προσφύγων. Προχωρούν σε τέτοιες κινήσεις που ρίχνουν νερό στο μήλο της αντίδρασης, όπως αυτές του Δημάρχου της Σάμου που χτυπούσε και έβριζε πρόσφυγες στην πλατεία στο Βαφθί. Επί της ουσίας, στοχοποιούν τα θύματα και όχι τους θύτες και τους υπεύθυνους του μαζικού εγκλωβισμού στα νησιά και στην υπόλοιπη χώρα. Αφήνουν στο απειρόβλητο τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, γιατί όλοι τους στην ουσία συμφωνούν με αυτή και την έχουν ποικιλότροπα στηρίξει. Οι θέσεις των άλλων δυνάμεων που διαφοροποιούνται μόνο στο αν θα είναι κλειστά ή ανοιχτά τα κίτ στα νησιά ή αν θα παραμείνει η σημερινή δομή ή θα δημιουργηθεί κάποια άλλη, διονύζουν το πρόβλημα του εγκλωβισμού, αποδέχονται τη σημερινή κατάσταση. Χαρακτηριστική είναι και η υποκριτική στάση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά υπερασπίζεται την κατάσταση που και ο ίδιος υπηρέτησε με την πολιτική του όλο το προηγούμενο διάστημα. Όπως επίσης και οι όροι που θέτουν σχετικά με τον αριθμό των εγκλωβισμένων στα νησιά είναι παγίδα, εφόσον όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί και δεν πρόκειται να τηρηθούν. Το αποτέλεσμα αυτού του παζαρέματος θα είναι η δημιουργία περισσότερων στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξαθλίωσης. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ως κόμμα προβάλλουμε τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος, τονίζοντας ότι το πολιτικό σύστημα που έχει πάνω απ' όλα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των ανθρώπων, δεν μπορεί να έχει πολιτική προστασίας και σεβασμού δικαιωμάτων ανθρώπων,
που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας στη ζωή τους και ζητούν άσυλο. Δεν μπορεί από τη μια να τσακίζει δικαιώματα και ανάγκες εργαζομένων στο επίπεδο ζωής, υγείας, παιδείας, στην πρόνοια και στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, να συρρυκνώνει εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα, οδηγώντας λαϊκές μάζες σε εξαθλίωση και απ' την άλλη να παρέχει και να σέβεται ό,τι δικαιώματα έχουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Τα όποια νομοθετικά μέτρα είχαν πάρθει παλαιότερα, αναγκαστικά λόγω του διεθνούς δικαίου και κυρίως της συνθήκης της Γενέβης, που υιοθετήθηκε σε άλλες εποχές, ήταν υπό την πίεση που ασκούνταν από τις σοσιαλιστικές χώρες και την επίδραση που αυτή βέβαια ασκούσε στην προστασία και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως και αυτά ακόμα υπονομεύονται πολλές φορές και στη πράξη σήμερα. Η διαφορά και η υπεροχή του σοσιαλιστικού συστήματος και στον τομέα της προσφυγικής πολιτικής είναι εμφανής. Και εμείς γνωρίσαμε την ασύγκριτη ανωτερότητα του σοσιαλιστικού συστήματος, όταν πριν από 70 χρόνια χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες, κυνηγημένοι και ξεριζωμένοι μετά τον εμφύλιο, μικρά παιδιά που είχαν χάσει τους γονείς τους από την Ελλάδα, βρήκαν ζεστή φιλοξενία και αγκαλιάστηκαν από τις τότε σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε όλους τους πολιτικούς πρόσφυγες έδωσαν δουλειά με δικαιώματα και μια ανθρώπινη ζωή. Όλα τους τα παιδιά μορφώθηκαν με έξοδα του σοσιαλιστικού κράτους, έμαθαν από ουγγρικό, πολωνικό, τσέχικο σχολείο να γράφουν και να μιλάνε καλά την ελληνική, τη μητρική τους γλώσσα. Τα ελληνικά ήθη και έθιμα μορφώθηκαν στα καλύτερα πανεπιστήμια. Οι ανατροπές στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν η επιστροφή της βαρβαρότητας για τους λαούς. Σήμερα αυτές οι ίδιες χώρες είναι εχθρικές, κλειστές για τους πρόσφυγες και τους ξεριζωμένους, ανοιχτές όμως για το μονοπόλιο και τους ολιγάρχες. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, αυτή είναι η απανθρωπιά και η βαρβαρότητά του. Υψώνει τύχη και τους αντιμετωπίζει μόνο ως πηγή εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης με επιλογή για να αυγαταίνουν τα κέρδη των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Αυτό κάνει η συνθήκη του Σέγγεν, η συνθήκη του Δουβλίνου, η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας. Κρύβεται μάλιστα, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από τις χώρες του Βίζεγκραντ. Ωστόσο, είναι η ίδια η δική της πολιτική που εφαρμόζεται. Τα υπαρκτά ζητήματα στην κατανομή και τη διαχείριση της στέγασης πρέπει βέβαια να αντιμετωπιστούν με κριτήριο την διασφάλιση ανθρώπινων αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης με ευθύνη κρατικών υπηρεσιών χωρίς εμπλοκή των ΜΚΟ. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να παίρνει υπόψη τις ανάγκες κατανομής και τα προβλήματα των κατοίκων. Εμείς, σαν ΚΚΕ, καλούμε τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς, να πολλαπλασιάσουν την αλληλεγγύη τους για τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα, αλλά και για να γίνει πράξη το όνειρο της συντριπτικής πλειοψηφίας των προσφύγων και μεταναστών, να φτάσουν με ασφάλεια στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Καλούμε πλατιά τον κόσμο να δείξει την αλληλεγγύη του, την αλληλεγγύη που δείχνουμε όταν μας κόβουν το ρεύμα και το νερό, όταν μπαίνουν στον πληστηριασμό και κατάσχονται τα σπίτια της εργατικής λαϊκής οικογένειας ή τα περιουσιακά του στοιχεία, όταν μας τσακίζει η ανεργία, οι φόροι και τα ληστρικά χαράτσια. Ζητάμε να δυναμώσουν οι φωνές που ζητούν να κλείσουν όλα τα παράδεκτα hot spots στα νησιά και τον Εύρο και να μην ανοίξει κανένα άλλο. Να μεταφερθούν όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες σε κέντρα φιλοξενίας που θα λειτουργούν με κρατική ευθύνη στην Ελλάδα, όπου θα εξετάζονται τα αιτήματά τους και από εκεί να μεταβαίνουν με γρήγορες διαδικασίες στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Να προχωρήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση όλες τις οικογενειακές επανενώσεις, να μην υπάρχει κανένας ανήλικος άστιγος και απροστάτευτος ή βέβαια φυλακισμένος σε κέντρα φυλακές. Ζητάμε να στελεχωθούν επαρκώς όλες οι υπηρεσίες, οι καταβλησμοί και οι δομές που ασχολούνται με τους πρόσφυγες, με το προσωπικό που ήδη ασχολείται στα hot spot τα οποία ζητάμε να κλείσουν το επόμενο διάστημα, με μόνιμες εργασιακές σχέσεις και καταβολή βέβαια όλων των δουλευμένων τους. Και βέβαια ζητάμε άμεσα να αποζημιωθούν όλοι οι κάτοικοι στο 100% για τις ζημιές που έχουν υποστεί από τις συνθήκες που αντικειμενικά δημιουργούνται και από τον πληθυσμό. Αυτή είναι η πρόταση που θεωρούμε ότι λύνει αντικειμενικά όλες τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις απαράδεκτες συνθήκες του διπλού εγκλωβισμού και βέβαια δεν ανακυκλώνει το πρόβλημα που υπάρχει και διονύζεται με τη σημερινή συνθήκη στα νησιά. Ευχαριστώ πολύ.